Λοιπόν, για να σου συνδέσω αυτό που κάνουμε με τη γιόγκα. Κάνεις, ας πούμε, τέτοιες ασκήσεις, τέτοιες και τα λοιπά, τέτοιες, εντάξει, και δημιουργείς μια ροή εδώ πέρα. Αυτή τη ροή τώρα, ιδανικά δηλαδή, όσο πιο ευαισθητοποιημένη είσαι στη γιόγκα, θέλεις να την μεταφέρεις προς τον εγκέφαλο, για να ενεργοποιήσει τον εγκέφαλο και να αυξήσει τις δυνατότητες του νου και της ψυχής. Και λες πώς να δουλέψουμε αυτή την ενέργεια. Οπότε δοκιμάζεις διάφορα πράγματα. Μπορεί αυτές να φαίνονται συστηματοποιημένες, αλλά είναι ένα πείραμα που κάνεις με την ίδια σου την ενέργεια. Ας πούμε, όταν κάνεις αυτή την άσκηση, ξέρω εγώ. Κάνεις, ξέρω εγώ, αυτή την άσκηση. Κάνεις αυτή την άσκηση, φέρνεις την ενέργεια προς τα εδώ. Μετά κάνεις αυτή την άσκηση και αισθάνεσαι ότι αρχίζει να ανακυκλώνει την ενέργεια. Κάνεις διάφορα πειράματα για να δεις πώς μπορώ να αλλάξω αυτή την ενέργεια. Και καθώς παίζεις με την ενέργεια, παίζεις με τον ίδιο τον νου σου. Γιατί η ενέργεια είναι μια δύναμη η οποία έχει τη δυνατότητα να εκταθεί προς το σύμπαν και να ενοποιηθεί με το σύμπαν. Και θέλεις να βρεις, πρώτα να αισθανθείς αυτή την ενέργεια μέσα στο σώμα σου, να δεις πού είναι εδώ, είναι στο εδώ, είναι εδώ, είναι εδώ, είναι παντού. Και καθώς την αισθάνεσαι παντού και αρχίζεις να παίζεις μαζί της και να την ενεργοποιείς και να την κάνεις να ρέει, και αυτό, καθώς αυτή αρχίζει να ρέει, μπορείς να την διοχετεύσεις μέσω του νου σου προς τα πάνω. Και καθώς την διοχετεύσεις προς τα πάνω, τη διευρύνεσαι. Και υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη μια εικόνα που λέγεται σκάλα του Ιακώβ. Ήταν αυτή που έλεγα στο πώς το λένε, ότι είχε κάποιο πρόσωπο της Παλαιάς Διαθήκης, είχε κοιμηθεί και είχε δει στο όνειρό του μια σκάλα που ένωνε τον ουρανό και τη γη. Κάποιο πρόσωπο της Παλαιάς Διαθήκης είχε κοιμηθεί και είχε δει στο όνειρό του μια σκάλα που ένωνε τον ουρανό και τη γη. Η γη είναι εδώ, είναι τα γεννητικά όργανα και ο ουρανός είναι εδώ. Και αυτό που θέλεις είναι να αντιστρέψεις τη ζωή που υπάρχει στα γεννητικά όργανα και να τη φέρεις προς τα πάνω. Και γι' αυτό κάνεις αυτές τις αναστραμμένες ασάνες. Γιατί καθώς το νευρικό σύστημα και η βαρύτητα τραβάει τον εαυτό σου προς τα εδώ, δημιουργείς ένα μοτίβο λειτουργίας, το οποίο είναι εξυψωμένο. Και όταν υπάρχει αυτή η εξύψωση και αυτό γίνεται ένα μέρος της ύπαρξής σου, μετά υπάρχει μια έκρηξη. Και τότε ανεβαίνει όλη σου η ενέργεια, η σεξουαλική ενέργεια ανεβαίνει προς τα πάνω και η ψυχική ενέργεια ανεβαίνει προς τα πάνω. Και αυτό που αισθάνεσαι ως σώμα σου και ως ύλη ενωπείται με αυτό που αισθάνεσαι ως νου σου και γίνεται ο πνευματικός σου εαυτός. Αυτό είναι που περιγράφει στο βίντεο που σου έλεγα. Σε αυτό το «Η ανάληψή μου σε υψηλότερη διάσταση» περιγράφει πως η σεξουαλική ενέργεια ανέβηκε προς τα πάνω. Και όταν ανεβαίνει προς τα πάνω η σεξουαλική ενέργεια, ανεβαίνει προς τα πάνω η ύλη, η ίδια η ενέργεια της ύλης. Το ίδιο το υλικό σύμπαν ανεβαίνει προς τα πάνω. Και γίνεται αυτό που ο Πλάτωνος περιέγραψε ως ιδέες, ως ένας ιδεατός και αιώνιος κόσμος. Αυτό που δεν έχει ζωή, τώρα ανεβάζεις τη σεξουαλική ενέργεια προς τα πάνω, ανεβάζεις την ενέργεια της ύλης προς τα πάνω, ανεβάζεις την ίδια τη βαρύτητα, την αντιστρέφεις και την ανεβάζεις προς τα πάνω και δίνεις ζωή σε αυτό το χώρο που είναι αιώνιος μέσα σου, που ελπίζεις ότι θα τον ζήσεις, για παράδειγμα μέσα από ένα πετυχημένο και σταθερό γάμο, όπου θα δώσει απογόνους και τα λοιπά, έχεις μια αίσθηση ότι υπάρχει αιωνιότητα και την περιμένεις, τη θέλεις, την ποθείς, πηγαίνεις προς τα εκεί. Αλλά πώς θα την κάνεις πραγματικότητα, πώς θα βάλεις πράγματι την ψυχή σου μέσα στην αιωνιότητα και θα την κάνεις αιώνια την ίδια την ψυχή σου, πώς θα σταματήσεις ή θα ξεπεράσεις ή θα μετασχηματίσεις αυτές τις σκέψεις που φεύγουν από εδώ και από εκεί, τις ενέργειες που φεύγουν από εδώ και από εκεί και θα τις ενώσεις όλες μέσα σε μια ροή που θα σε απελευθερώσει και θα σε κάνει πιο, θα σε μεταφέρει σε κάτι απόλυτο.
σε κάτι απόλυτο και σταθερό, το οποίο δεν μπορεί να αλλάχθει από τις καταστάσεις της ζωής. Και θα σου δώσει μια βάση πέρα από το περιορισμένο. Χάρηκα που το έχουμε σε βίντεο αυτά. Μου άρεσε αυτό που είπες, ότι πλέον οι σκέψεις δεν φεύγουν από εδώ και από εκεί, αλλά εντάσσονται σε ένα όλον... Ναι. Το οποίο δεν σε... σε ένα όλον αρμονικό, το οποίο δεν σε αποσυντονίζει και δεν σε σκορπάει. Ωραία, ωραία το έφτασε. Υπήρχαν φορές, ας πούμε, που έκανα την άσκηση, ξέρω εγώ, αλλά και χωρίς να την κάνω, όταν δημιουργούνταν το δωματίο και περπατούσα, ξέρω εγώ, και αισθανόμουν ότι, δηλαδή, ύψισα τα χέρια και αισθανόμουν ότι θα πετάξω και έκανα έτσι και αισθανόμουν ότι θα πετάξω και έλεγα γιατί ακόμα πετάω στοιχεία, ας πούμε. Είναι μια εσωτερική αίσθηση. Και όταν είχα αυτή την εμπειρία που ανέβηκε η ενέργεια, δηλαδή ήταν τόσο δυνατό που αισθανόμουν ότι θα μπορούσε να σηκώσει και αυτό το ίδιο το σώμα. Δεν σηκώθηκε, αλλά ήταν τόσο δυνατό. Δηλαδή είναι μια έκρηξη που συμβαίνει προς τα πάνω, είναι σαν να αντιστρέφει τη βαρύτητα και πέφτεις προς τα πάνω και πέφτεις με την ταχύτητα του φωτός και είναι σαν να ανοίγει ο ουρανός και να σε παίρνει. So I went up the mountain. I couldn't see it from the road, but when I got to the top, there was a circle of standing stones. About waist high, these stones were obviously been there a very, very long time. So I walk into the middle of this circle, and I walk to the center of the circle, and suddenly my feet go again, like they did in the new shot, but only seriously more powerful. This, they're like magnets pulling my feet to the ground. And I think, oh crikey, I recognize that, here we go. And then I felt like a drill going in the top of my head and through my body, through my feet into the ground, and then another one coming the other way. And then my arms go out at 45 degrees like that. I never made any decision to do it. There are no hidden supports or pulleys to be seen. In spite of this, Ovaku actually rises off the ground and it seems as though he is floating on a cushion of air. The German commentator cannot believe his eyes. There is no question that this is a trick or an illusion, and he's absolutely convinced that he's witnessing a miraculous event, and that the film is incontrovertible proof that levitation is indeed possible. A second cameraman can now be seen hurrying to the side so that he can get close-up pictures of the fascinating event. Could it be that there are in fact invisible fields of force which this shaman is able to take advantage of? Could the technique which we are witnessing here be the very same technique which is said to be practiced in India and in Tibet? Of course, you hold your arms out there for, you know, a minute. It starts to ache, well, my shoulders do anyway. It was the best part of an hour. It must be 45 minutes to an hour my arms were like that. And when it was over, my shoulders were agony, but when it was going on, nothing. Αισθανόμουν ότι, δηλαδή, ύψισα τα χέρια και αισθανόμουν ότι θα πετάξω και έκανα έτσι και αισθανόμουν ότι θα πετάξω και έλεγα γιατί ακόμα πατάω στοιχεία, ας πούμε. Είναι μια εσωτερική αίσθηση. And what then started to happen is this energy coming through me. This is February 1991. Got more and more powerful. My body started to shake with it. And I had two very powerful thought forms just passed through my head, just like in the news shop. The first one said, they'll be talking about this 100 years from now. And I'm thinking, talking about what? So what actually happened to me is something transformed my sense of perception. And that's good enough for me.
I don't really have to know the detail of what happened, but Kundalini experience, it could well have been, yeah. Και όταν είχα αυτή την εμπειρία που ανέβηκε η ενέργεια, δηλαδή ήταν τόσο δυνατό που αισθανόμουν ότι θα μπορούσε να σηκώσει και αυτό το ίδιο το σώμα. Δεν σηκώθηκε, αλλά ήταν τόσο δυνατό, δηλαδή είναι μια έκρηξη που συμβαίνει προς τα πάνω, είναι σαν να αντιστρέφει τη βαρύτητα και πέφτεις προς τα πάνω και πέφτεις με την ταχύτητα του φωτός και είναι σαν να ανοίγει ο ουρανός και να σε παίρνει. Και καθώς πέφτεις προς τα πάνω, είναι σαν το σύμπαν όλο να ενοποιείται και να γίνεται δικό σου μέρος. Γιατί πηγαίνεις τόσο γρήγορα που δεν υπάρχει απόσταση, δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο εδώ και στο εκεί. Δηλαδή, μέχρι να το σκεφτείς το εκεί, είσαι εκεί. Και με αυτόν τον τρόπο όλη η απόσταση και όλος ο χώρος γίνεται ένα πράγμα και ταυτόχρονα πηγαίνεις μέσα στο χρόνο επίσης, δηλαδή είναι σαν να γυρίζεις στην αρχή του χρόνου. Δηλαδή είναι ένα χωροχρονικό ταξίδι, όπου όλος ο χώρος, ο χώρος και ο χρόνος ενωποιείται μέσα σε ένα σημείο, το οποίο είναι, αυτό το σημείο είναι εσύ. Είναι η δική σου κίνηση που ενώνει τα διαφορετικά σημεία του χώρου και του χρόνου σε ένα πράγμα. Και αυτό το ένα πράγμα είναι όλο αυτό στο οποίο εσύ εξεράγεις. Και όλο αυτό μετά, όταν κλείνεις τα μάτια, υπάρχει μέσα σου. Δηλαδή, συνεχίζει να υπάρχει το ίδιο πράγμα για πάντα. Έχει γίνει ο ίδιος ο εαυτός. Δηλαδή, μπορεί να ανέβει, γιατί όταν ανέβηκες και μετά έκλεισες τα μάτια, είσαι εκεί πια. Είσαι εκεί. Όλο αυτό, δηλαδή, όλη αυτή η έκρηξη και αυτή η κίνηση που δημιουργήθηκε προς τα πάνω, υπάρχει μέσα στον ίδιο στον εαυτό. Και υπάρχει ως ένα δυναμικό και μια δόνηση, μια κινητική ενέργεια, η οποία έχει επεκταθεί έξω από σένα και έχει ενοποιηθεί με το χώρο και βρίσκεσαι εσύ έξω από το χώρο. Και γι' αυτό το λόγο, ας πούμε, μπορείς να μιλάς με τους άλλους και τους αισθάνεσαι καλύτερα, μπορείς να τους νιώσεις καλύτερα. Γιατί αυτή η αίσθηση της διαφοράς που έχεις με τους άλλους έχει γίνει μικρότερη. Έχεις μια μεγαλύτερη αίσθηση ότι είσαι ένα με τους άλλους. Μπορείς πιο πολύ να αισθανθείς τον άλλον βλέποντας τον μέσα στα μάτια και διαισθανόμενος την ψυχή του, διαισθανόμενος τι θέλει να πει, γιατί πάει να πει, πότε κάνει την παύση, γιατί έκανε την παύση, τι προσπαθεί να πει, οπότε περιμένεις. Χαλαρώνεις, δεν είσαι γεμάτος από το δικό σου εαυτό, από τις δικές σου σκέψεις, αλλά η δική σου σκέψη εκείνη τη στιγμή είναι ο άλλος που μιλάει. Και εσύ κάθεσαι και ακούς αυτή τη σκέψη και σου μιλάει και σου λέει. Θέλω τώρα. Ναι. Μιλάει κι άλλο, τώρα είσαι σκέψη μου, χωρίς πλάκα τώρα. Δεν σκέφτομαι κάτι άλλο δικό μου. Τώρα είμαι η σκέψη σου. Ναι, γιατί... Αυτό είναι διαλογισμός. Αν μπορείς να με δεις τώρα ως σκέψη σου και να δεις τον εαυτό μου ως έκφραση δική σου, είσαι σε διαλογιστική κατάσταση. Θα μιλά τώρα. Χωρίς πλάκα.